που θέλουν να πάρουν τα φαρμακά τους. Η εικόνα καταγράφεται έξω από φαρμακείο που δεν συμμετείχε στην απεργία. Οι φαρμακοποιοί εξηγούν στους πολίτες ότι έχουν 48 ώρια απεργία και ότι δεν πρέπει να στηρίξουν τους απεργοσπάστες, όπως λένε. Στρίμωγμα μεγάλο. Τι να κάνουμε, εμείς τα πληρώνουμε όλα. Την ίδια ώρα, πολίτες που βρήκαν κατεβασμένα τα ρολά στα φαρμακεία της γειτονιάς τους προσπαθούν να βρουν τα εφημερεύοντα. Ειδικά εγώ που είμαι και καρδιοπαθής και δεν πρέπει να βγαίνω και έξω και τρέχω γιατί πρέπει να βγω να πάρω τα φαρμακά μου. Και ψάχνουμε με το φαρμακείο, να βρούμε τα φαρμακά μας. Οι ασφαλισμένοι εξυπηρετήθηκαν από τα φαρμακεία που εφημέρευαν. Περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να πάρουν τα φαρμακά τους. Ταλαιπωρία, μη συζητώτε. Οι μεγάλοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάπου έχουν δίκιο και οι φαρμακοποιοί. Το δίκιο μας έχουμε και εμείς. Οι φαρμακοποιοί πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στην απελευθέρωση των μη υποχρεωτικών συναγογραφούμενων φαρμάκων, αλλά και στο διοικητικό καθεστώς των ιδιωτικών φαρμακείων τους. Η Τρόικα προσπαθεί να εφαρμόσει ένα μοντέλο στην Ελλάδα που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Θέλει ουσιαστικά να αντικαταστήσει τα φαρμακεία με σούπερ μάρκετ και τους φαρμακοποιούς με υπαλλήλους. Πάντως, σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο στην Αττική, από τα 3.500 φαρμακεία δεν συμμετείχαν στην απεργία μόνο τα 12. Αύριο θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινητοποιήσεις τους.